Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Βρίσκομαι σε έναν οικείο χώρο, γιατί είμαι στους Μολάους επαγγελματίας σκάρτα 40 χρόνια. Από τις 38 κοινότητες του Δήμου Μονεβασίας, οι 34 πρόεδροι είναι με το συνδυασμό μου ξανά, μάλλον κανένα δυο από χώρες άλλα να πάμε στην Ολλανδία. Απόψε δεν υπάρχει εδώ ο πρόεδρος να με προλογίσει, άρα θα προλογίσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, από τα παλαιότερα Αθηνή, στους Μολάους πρέπει να είναι το δικό μου. Είναι μια πόλη που με βοήθησε επαγγελματικά, το αναγνωρίζω και θα το αναγνωρίζω για πάντα. Όπως και με το υπόλοιπο Δήμο, αλλά εδώ ήταν η έδρα μου. Για πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα. Θα σας πάω λίγο πίσω, γιατί κυκλοφορούν κάποιες φήμες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αν και είναι εντελώς αναλυθείς. Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Στην αρχή του 10, όταν είχε αρχίσει να συζητιέται και στην αρχή που ψηφίστηκε ο Καλλικράτης, 5 δήμοι θα συνενώνονταν σε ένα. Υπήρχαν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν πώς ονομαζόταν ο Δήμος, γιατί υπήρχαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι να ονομαζόταν όπως ονομάστηκε Δήμος Μονεβασίας, η άλλη πρόταση είναι να ονομαζόταν Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς. Σοφά τότε όλα τα συμβούλια, μετά από ορισμένες έτσι αμφιβολίες και επιπλοκές, αποφάσισαν να ονομάζεται ο Δήμος Δήμος Μονεβασίας. Διότι ο Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς πρώτα-πρώτα δεν είχε την εμβέλεια που έχει Μονεβασιά και δεύτερον θα μας μπέρδευαν με τον όλο Δήμο εκεί πάνω ψηλότερα. Το δεύτερο θέμα που ετέθη τότε με επιτάσεως ήταν πού θα είναι η έδρα. Ουδής από εμάς διεφώνησε να είναι η έδρα στους Μολάους και μάλιστα προτάθη και έτσι έγινε πραγματικότητα. Η δυνατότητα να υπάρξει ιστορική έδρα στη Μονεβάσια δεν την εγκρίναμε τότε, διότι υπήρχε περίπτωση να είναι ένα μπέρδεμα. Μετά όμως από λίγο διάστημα μου έγινε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, διότι τότε ήμουνα στο Δήμο Ασοπού, δήμαρχο. Και μάλιστα είχαμε και έχουμε ένα πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο θα μπορούσε κατά κάποιους να είναι δημαρχείο. Μου πρότεινα λοιπόν δύο από τους υπόλοιπους, και πολλοί άλλοι, να μην γίνει έδρα στους Μολάους, αλλά να γίνει στον Ασοπό. Προσέξτε, πριν ακόμα ξεκινήσει ο Δήμος, τους το ξέκοψα κάθετα και τους είπα από τη θέση, από τη δυναμικότητα και οτιδήποτε άλλο έχει Μολάει, η έδρα πρέπει να γίνει στους Μολάους. Σαφέστατο, διαχρονικό και αμπορό. Πώς κυκλοφόρησε, λέει, μια νέα φήμη, ότι κοίτα να δεις, λέει, τώρα ο Τριχύλης, λέει, που μάλλον θα είναι τελευταία φορά, θα πάρει, λέει, την έδρα από εδώ, να την πάει στα Παπαδιέτη. Ουδέν ψευδέστερο. Και μάλιστα, λέει, το είπαν και διάφοροι μολαγίτες, οι οποίοι είναι σοβαροί και τα ακούσαν. Από πού τα ακούσατε, ρε. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα, ένα, και δεύτερον, εγώ δεν θα το επέλεγα ποτέ. Δεν θα άλλαζα κάτι από αυτό που έκανα 10 χρόνια πριν. Και το στηρίξαμε και λειτουργήσε όλο αυτό το σύστημα αυτά τα χρόνια. Θα ήμουν λοιπόν τρελός, αλλά θα ήμουν και ανακόλουθος αν ποτέ κατέβαζα μια τέτοια πρόταση. Άρα το ξεκαθαρίζουμε μιας και διαπαντός ότι αυτό δεν είναι πρόκειτο, ούτε πρόκειται να γίνει. Η έδρα θα είναι στους Μολάους, τη δικαιούνται οι Μολάοι, είναι μια πόλη μεγάλη, είναι μια πόλη εμπορική, είναι μια πόλη που έχει τις υπηρεσίες και αξίζει να είναι η έδρα του Δήμου. Και γι' αυτό θα παραμείνει και δεν έχει κανένας μα κανένας πρόθεση να την αλλάξει και μην ακούτε τέτοια παραμύθια που πηλίζουν το μυαλό δύο μέρες πριν τις εκλογές. Ξεκάθαρα.
Μπήκαμε λοιπόν σε ένα καινούριο σκήμο τότε και οι πέντε δήμοι έφεραν τα πρικιά τους. Άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα. Ουδέποτε όμως επέφη κάποιο θέμα ότι ένας δήμος έφερε αυτό, ένα δήμος έφερε τ' άλλο. Κάτσαμε όλοι μαζί μανιασμένοι, η νέα δημοτική αρχή, και φτάξαμε τον καινούριο δήμο, καλύπτοντας ό,τι ελλείψεις είχαμε προηγούμενοι δήμοι και πατώντας εξαρτώμενοι σε αυτά που είχαν τα πλεονεκτήματα, και γι' αυτό φτιάξαμε ένα νέο δήμο, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια, αφού όπως λέω ξεπέρασε τις παιδικές του ασθένειες, ξεπέρασε κάποιες φυγόκεντρες τάσεις στην αρχή και απέδειξε ότι ο νέος μεγάλος δήμος είναι ισχυρότατος και μάλιστα είναι ένας από τους καλύτερους οργανωμένους δήμους στην χώρα. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν τα έργα που κάνουν, άσχετα αν κάποιοι που περιδιαβαίνουν το Δήμο δεν τα βλέπουν, είναι σαν να είναι αόρατα και δεν αναφέρονται σε αυτά. Δικαιωμάτως, θα τα πούμε καλύτερα αργότερα σε αυτά. Μετά λοιπόν από κάποια χρόνια, μέσα στη μεγάλη κρίση που ξεκίνησε ο Δήμος, μας έδωσαν τα πρώτα πρικιά τα δικά μας από το κράτος. Αλλά ήταν σαν τότε που κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πρικίσουν τις χώρες. Και πολλές φορές μέναν ανήπαντες, γιατί δεν είχαν πρίκα. Εμείς δεν μείναμε τότε, αλλά δουλέψαμε με αυτά τα λίγα που μας έδωσαν. Και τι εννοώ, θα σας πω. Οι πέντε πρώην δήμοι παίρναν 1.900.000 μαζί για να κάνουν έργα και οι πέντε. Και όταν στήθηκε ο νέος Δήμος Μονεβασιάς, μας έδωσαν λίγο παραπάνω από 300.000 ετησίως. Σκεφτείτε τώρα, μια μείωση πάνω από 70%. Το ίδιο έγινε και στους κοινούς αυτοτελείς πόρους. Από τα 5 εκατομμύρια μας κατέβαζαν στα 2. Οι αυτοδιοικητικοί παλιοί που θα είναι εδώ πέρα σίγουρα τα θυμούνται αυτά. Γιατί έγινε αυτό, λόγω λέει της κρίσεως. Μα ποιας κρίσεως? Δηλαδή οι Δήμοι πώς τα δούλευαν? Όχι, λέει, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Και τα βγάλαμε πέρα. Και πήγαμε καλά. Και θα σας αποδείξω γιατί πήγαμε καλά, μετά από κάποια πράγματα που θα πω, γιατί επενδύσαμε σε όλο το Δήμο, σε 13 αυτά χρόνια, 107,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ αν αφήσετε τα 13 χρόνια με 400, εγώ θα σας βάλω που έχει φτάσει τώρα, πήραμε ένα ποσό αυτά τα χρόνια 5.200.000. Άρα τα 102 εκατομμύρια έχουν έρθει από προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα είναι προσκλήσεις είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το ελληνικό κράτος, που σου λέει ότι εγώ, εάν έχεις κάποιες μελέτες για συγκεκριμένο αντικείμενο, σου δίνω κάποια χρήματα, εφόσον μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μου καταθέσεις μια ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία εγώ θα τη βαθμολογήσω, γιατί δεν είσαι μόνος σου, είναι όλοι οι δήμοι που κάνουν προτάσεις, και αν βαθμολογηθείς ψηλά, αν η πρότασή σου είναι πολύ καλή και φτάσεις ψηλά, τότε θα πάρεις το έργο που έχεις ζητήσει και να το εκτελέσεις από εκεί και πέρα. Θέλω να σας πω κάτι που, εντάξει, είναι αυτό που δεν μπορεί να μου το αναιρέσει κανείς, δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας από τη δικιά μας δημοτική αρχή, δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας από το Δήμο μας, ότι στα 13 χρόνια αυτά, ό,τι προτάσεις κάναμε, σε όλες επιτύχαμε. Σε όλες, δεν μείναμε σε καμία έξω. Γιατί, είπαμε, τα μέλλοντα, λέει, γνωρίζουν οι θεοί. Τα γινόμενα, λέει, γνωρίζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως, λέει, και μερικοί σοφοί που ακούνε τη βοή των προσερχόντων γεγονότων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, που λέει ο ποιητής? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα να έχεις προβλέψει, να έχεις κάνει τα κουμάντα σου, να έχεις κάνει τις μελέτες σου, να τις έχεις έτοιμες, για να μπορέσεις να τις υποβάλεις για να είσαι ανταγωνιστικός. Αν δεν τις έχεις, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μπεις σε κανένα ουσιαστικά πρόγραμμα. Εμείς, ακούγοντας τη βοή αυτή των προσερχόντων γεγονότων, ήμασταν κάθε φορά έτοιμοι και μπορέσαμε να υποβάλουμε προτάσεις, να πάρουμε αυτά τα χρήματα που κάνει τη διαφορά του Δήμου μας από τους άλλους. Πέσαμε μετά στην COVID. Δύσκολα χρόνια.
Μια διετία πολύ δύσκολη. Άνθρωποι δικοί μας φύγανε, θυμόσαστε lockdown, μηνύματα, φόβος, ζόβος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα θυμόσαστε, τα ξεχνάμε. Και καλά κάνουμε που τα ξεχνάμε, γιατί αν ζούσαμε κάθε μέρα και θυμόμαστε τα χειρότερα αυτά που έχουμε πάθει, τα κακά, δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε τη μέρα. Η ιδιότητα λοιπόν του ανθρώπου να ξεπερνάει τα κακά γεγονότα που του έχουν συμβεί, τον κάνει να είναι αισιόδοξος για το μέλλον. Δύσκολα λοιπόν χρόνια. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε. Αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο επιτυχημένα. Γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά, όλος ο Δήμος, και οι αιρετοί και οι υπάλληλοι, για να ετοιμαστούμε σε αυτά που θα ερχόντουσαν τις καλύτερες μέρες που προβλέψαμε την επόμενη τριετία μετά τον COVID ακριβώς, αλλά και μέσα στην COVID. Που βγήκαν αρκετά προγράμματα, παρά όπως σας είπα, τον ζόφο, τον τρόμο και τον φόβο. Βοηθήσαμε το νοσοκομείο πάρα πολύ, γιατί έδειξε τότε η κατάσταση ότι δεν ήταν άψογα οργανωμένα όλα στην υγεία και το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας κάτω της Νεάπολης χρειάστηκαν πράγματα. Χρειάστηκαν πράγματα να γίνουν. Και εμείς βοηθήσαμε πάρα πολύ. Και μάλιστα, συζητώντας λίγο πριν με τον Γιάννη τον Κολιάκο, θυμηθήκαμε τις επισκέψεις που είχαμε κάνει στους υπουργούς παλιότερα. Όταν θυμόσαστε που υπήρξε μια μεγάλη τάση να καταργηθούν νοσοκομεία, να συγχωνευτούν τα άλλα, και ένα από τα υποψήφια για να καταργηθούν ήταν το νοσοκομείο των Ολλάδων. Καταφέραμε σε δύο επισκέψεις να κρατήσουμε τις κλινικές που θέλαν να τις περικόψουν και να μείνει ανοιχτό το νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας. Προσέξτε, έχει σημασία την καλή λειτουργία του νοσοκομείου. Γιατί αλλιώς δεν θα πείθαμε. Τις πολλές εξετάσεις που γινόντουσαν και τις πολλές εγχειρήσεις. Όταν παρουσιάσαμε λοιπόν τότε, παλιότερα, τελευταία, ήταν το 11, το 12, το 13, δεν θυμάμαι ποιες χρονιές ακριβώς, όταν παρουσιάσαμε αυτά τα στοιχεία, μας είπανε, μπράβο λέει, πραγματικά αυτό το νοσοκομείο πρέπει να μείνει. Και έτσι έμεινε. Αλλιώς ήταν υποψήφιο για σφαγή. Βοηθήσαμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και βοηθήσαμε και διαχρονικά και το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Ό,τι ζήτησα μέσα στην COVID, αλλά και πριν και μετά, το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας τα πήραν. Δουλέψαμε όμως και σκληρά εκείνα τα χρόνια. Για να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που σας είπα. Όταν αναγκαζόμασταν να μείνουμε μέσα, εμείς δουλεύαμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε το δικαίωμα να κάνω μία αναφορά στα έργα των Ολλάδων. Γιατί το λέω. Εκεί που κάθομαι κάθε μέρα στο Δημαρχείο, μα κάθε μέρα επί 6-7 ώρες, δεν λείπω καμία μέρα και οι πόρτες μου είναι ανοιχτές και όποιος έρχεται μπαίνει και δεν έχει κάτι ούτε 5 λεπτά απ' έξω να περιμένει. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να με έχει δει. Όλες λοιπόν τις μέρες. Αν έχω λήψει ελάχιστες που μπορεί να πάω Αθήνα ή να τύχει κάτι άλλο. Πάντως από τις 365 μέρες αφαιρέσω τις γιορτές τις δουλεύω στις δικές μου δουλειές και τα απογεύματα. Γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινα. Όμως το πρωί, επειδή αισθάνομαι το χρέος επιτακτικό, να είμαι εκεί. Γιατί άμα λείπεις, όπως ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε με την ταχύτητα που θέλεις εσύ. Όταν όμως τα ελέγχεις με τον δικό σου τρόπο, και γρηγορότερα γίνονται, και καλύτερα γίνονται. Και γι' αυτό σας λέω, και έχω και δύο πόρτες, είδες που λέει δύο πόρτες έχει ζωή, ελπίζουμε να μην βγούμε από την άλλη. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό, γιατί ακούω κάτι, λέει ότι... ότι θα γίνει, λέει, μία μέρα του Δημότη. Μέρα του Δημότη θα χρειαστεί κάποιος, ο οποίος θα λείπει τις υπόλοιπες μέρες. Γι' αυτό να την κάνει, γιατί για μένα μέρα του Δημότη είναι κάθε μέρα. Έρχομαι στο προκείμενο. Λέει, καλώς είσαι, λέει, στα Δήματα. Έχεις κάνει, λέει, έργα στη Μονεβάση. Έχεις κάνει στο χωριό σου, έχεις κάνει στην Πλήτρα, έχεις κάνει στην Νεάπολη. Αλλά λέει,
Δεν μας έκανες, λέει, έργα σου μολά. Και μάλιστα τα άκουσα αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα. Ρε Μαύρο Μιχάλη, του λέω, δεν ψάχνεις τα έργα που κάναμε λόγω εκλογών να τα θυμηθούμε ξανά, γιατί αυτό που λένε είναι εξαιρετικά αδικό. Και θα σας το απολύσω τα επόμενα λεπτά. Δώστε μου λοιπόν δικαίωμα λίγο χρόνο, θα είμαι πιο κουραστικός και θα κατανείμω τα έργα σε δύο κατηγορίες και θα σας πω και κάτι για την επόμενη θητεία που προγραμματίζουμε, γιατί όχι μόνο φρέσκα κουλούρια που λέει ο κουλουράς, αλλά πρέπει να έχεις ένα όραμα, να έχεις μια στρατηγική, να έχεις ένα σχεδιασμό για να μπορέσεις να πετύχεις τα πράγματα τα οποία θέλεις. Γιατί αν πας, αναλαμβάνω την αρχή του Δήμου και μετά αρχίζω να γυρίζω τα χωριά για να ρωτήσω τους κατοίκους τι θέλουν, δεν θα χάσεις μια τετραετία, θα χάσεις 10. Ολοκληρωμένα λοιπόν έργα στην πόλη των Μολάβ. Λέγαμε πρώτα να βγάλουμε μόνο την τετραετία. Του λέω δεν βάζεις και τίποτα παλιότερα για να έχουμε ένα σύνολο, για να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, για τετραετίες πολλές φορές κατανέμονται διαφορετικά. Λοιπόν, ολοκληρωμένα. Αγροτική οδοποιία 250.000 ευρώ για τους Μολάους. Είναι η μεγαλύτερη αγροτική οδοποιία που δόθηκε σε όλες τις κοινότητες. Καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος αυτού του δρόμου που πηγαίνει προς την Κομματερή και κάναμε και κάποια άλλα κομμάτια με τις πεντοστρώσεις, γιατί θεωρούμε ότι τα σημεία τα δύσκολα πρέπει να φτιάχνονται για να μην καταναλώνεις χρήματα και τα δικά σου μηχανήματα κάθε χρόνο. Δεν είχαν βγει ποτέ αγροτικές οδοποιίες. Βγήκαν τρεις τα τελευταία τρία χρόνια. Και στις τρεις οδοποιίες αγροτικές, όπως σας είπα πριν, καταφέραμε με έτοιμες μελέτες και με πειθό να ενταχθούμε. Και από αυτές είναι τα λεφτά. Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Όλες οι κοινότητες πήραν, όλες άπασες. Πάρα από 30.000 ευρώ η καθεμιά και κάποιες αγωτές περισσότερο, αλλά όχι λιγότερο. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών προϋπολογισμού 350.000 και επέκταση του σχεδίου στην οδοποιία, στην επέκταση του σχεδίου 241, δηλαδή περίπου 600.000. Αυτά γίνανε στους Μολάβους, όχι αλλού, γράφεται 600.000. Παράκι του Λάρνακα, 258.000 η ανάπλαση που έγινε. Η επέκταση του Γενικού Λυκείου Μολάβων προϋπολογισμού 1.600.000 είναι αυτό που γεννιάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και κάποιοι που λέγανε τι είναι, λέει, αυτό, πλανητάριο είναι, τι είναι αυτό. Κατάλαβαν ότι τελικά είναι η επέκταση του Λυκείου. Και μάλιστα με μια μεγάλη αισθητική ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική μελέτη, το οποίο παραδόθηκε στα παιδιά για να το χρησιμοποιούν όπως πρέπει, όπως δει. Με έψιμο ήδη. Επέκταση του Γενικού, κατασκευή δεύτερου νοικιαγωγείου Μολάου με 900.000 ευρώ λίγο παλιότερα. Δημοτικό στάδιο Μολάου. Όταν αναλάβαμε την τελευταία τετραετία, σε ένα από τα πρώτα συμβούλια, νεόκοπη σύμβουλος της αντιπολίτευσης, καταγόμενη από κοντή πολύ κοντά, μας κατηγόρησε ότι καταστρέψαμε, λέει, το στάδιο. Όμως, όταν σε κανένα χρόνο ολοκληρώθηκε το στάδιο, δεν βρήκε καν μία κουβέντα να πει, να πήρε δήμαρχε και συγγνώμη. Τότε έσφαλα 721 λοιπόν χιλιάδες, 722 δημοτικό στάδιο Μολάου, Στίβο Ταρτάν. Προϋπολογισμός 624, επανασπορά του γηπέδου, φορτισμός του σταδίου, ανακαίνιση κερκίδες, ανακαίνιση των αποδητηρίων, σύνολο 722.000. Επέκταση του ανοιχτού θεάτρου προϋπολογισμού 35.000. Κάθε καλοκαίρι γίνεται ένα πανελλήνιο φεστιβάλ θεάτρου. Είναι από τα καλύτερα. Διαπιστώσαμε λοιπόν η διεισόμαση, γιατί πηγαίνω στις θεατρικές παραστάσεις αλλά και στο τέλος οπωσδήποτε, διαπιστώσαμε ότι δεν έφταναν οι θέσεις και μας ζήτησαν τότε και οι διοργανωτές αλλά και πολλοί από τους θεατές
Και πράγματι κάναμε καινούρια κερκίδα από πίσω, υψηλότερη και πολύ καλύτερη, και έτσι τώρα, φέτος τουλάχιστον από ό,τι είδα, καλύφθηκαν αυτές οι ανάγκες. Αντικεραμική προστασία στα σχολεία της πόλης, 36.000, ανακατασκευή των αιθουσών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κτίριο Δημοτικής Εστίας, 94.000, τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, θα σας το πω μαζί με τα άλλα, το κρατάω δικαίωμα. Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου αμοιάτου και του εξωτερικού δικτύου ίδρυψης από αμοιάτο, συνολικός προϋπολογισμός 1.100.000. Τώρα αναλάβαμε αυτά τα μεγάλα δίκτυα από αμοιάτο, υπήρχαν ακόμα. Μπήκαμε λοιπόν ξανά σε πρόγραμμα για την ίδρυψη και τα αντικαταστήσαμε, διότι ο αμοιάτος είναι καρκινογόνος, το αντικαταστήσαμε πολυθυελαίνιο τρίτης γενιάς και από εκεί και πέρα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν και δεν έχει κανένας να πει τίποτα γι' αυτό. Κλειστό γυμναστήριο. 1.800.000. Εγώ ήμουν τουλάχιστον μανιακός με τον αθλητισμό και τους έλεγα, αν είχα 50 ράκια τις ώρες που είχα παίξει μπάσκετ, ποδόσφαιρο και εγώ, λέει, θα ήμουν πλούσιος. Είχαμε λοιπόν μια έλλειψη μεγάλη, γιατί φάγαμε τα νιάτα μας στα ανοιχτά γήπεδα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε λοιπόν στο Δήμο, είπαμε πρέπει να κάνουμε ένα κλειστό οπωσδήποτε και μάλιστα ο πρώτος στόχος που θα επιλεχθεί είναι η Μολάη. Το προσπαθήσαμε, βρήκαμε έναν ιδιαίτερο τρόπο και το εντάξαμε μέσα στο σχολικό συγκρότημα κάτω. Έγινε το κλειστό και να σας πω την αλήθεια, ίσως δεν θα το άλλαζα με κανένα έργο, ειδικά βέβαια των Μολάων, γιατί χρησιμοποιείται, παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Πήγαμε κανένα δυο φορές με τον Κολιάκο να παίξουμε μπάσκετ, μία ώρα κλειστό, μία άλλη κλειστό, εννοώ κατηλημένο, και απελπιστήκαμε. Πήγαμε λίγο το πρωί, πήγαμε δύο φορές. Αίθουσα θεάτρου στο γυμνάσιο προϋπολογισμού 230.000, είναι δωρεά της κυρίας Ευγενίας Καρτσιώτη. Ευγενή μέρα. Της αυτής ή για τον κύριο της, δεν είναι καλά λάθο. Για τον αδελφό της, Χρήστο Καρτσιώτη. Επέκταση πρώτου νηπιαγωγείου προϋπολογισμού 90.000 δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Μελάνη. Έργα αποκαταστάσεων από θεομηνία το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 700.000 και ένα από τα μάτια από αυτά χρησιμοποιείται για τον δρόμο που κατεβαίνει κάτω από τα νιάτα, στο στενό. Διότι ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ επιβοηθητικός, αλλά ήταν και σε άσχημη κατάσταση. Έγινε. Κλείνει μια ενότητα. Περιμένετε λίγο. Έχω κι άλλα. Έργα σε κατασκευή. Τίμια σε βλέπω εκεί. Τα θυμάσαι. Ανόρεξη νέας γεώτρησης με τον εξοπλισμό της. Νέο δίκτυο 1.100 μέτρα από τη Δεξαμενή προς Δεξαμενές γυροκομείο και πυρασφάλειας προϋπολογισμού 260.000. Και αυτό το πρόβλημα. Αποκατάσταση. Θα το φάω στο τέλος. Λοιπόν, αποκατάσταση χώρου κτηρίου πρώην Συγκικής και μετατροπή του αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δημοτικού γυμναστηρίου προϋπολογισμού 1.650.000. Είχαμε ανεβάσει κάτι φωτογραφίες όταν δίθηκε σε εισαγωγικά το κτίριο και φάνηκαν οι κολόνες μέσα κτλ. Ήταν κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες, τώρα έχουν έρθει να κάνουν τον καρνάι, που σημαίνει είναι η ενίσχυση των κολονών για να μπορέσει να συγγραψηθεί η στατικότητά τους και προχωρεί τώρα καλά μετά από κάποιους μήνες διακοπής. Κακώς η διακοπή, αλλά υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από αυτές. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια. Όταν κοιτάξετε από κάτω τους Μολάους ή από πάνω, το ένα τμήμα εδώ το ανατολικό, το δυτικό μάλλον, είναι σχεδόν και κορεσμένο. Έχουν χτιστεί σπίτια, έχουν γίνει επιχειρήσεις, ένα τ' άλλο. Το σχέδιο των Μολάων περιλαμβάνει και το ανατολικό κομμάτι, την περιοχή αυτή που λέμε του Μπράμα, που είναι ένα κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχει χτιστεί. Έπρεπε λοιπόν για να υπάρξει ένα πρόκλημα και να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν, να κάνουμε κάποια πράγματα. Ανάπλαση λοιπόν περιοχής Μπράμου με κατασκευή διπλής διεύθυνσης οδού, καθιστικούς χώρους, πεδότοπους,
Πεζόδρομο, κοινό Χριστουσφόρου. Πεζοδρόμια προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ. Προσέξτε τώρα. Έχει σημασία. Όταν πάει να κάνει έργα σε ένα σχέδιο το οποίο είναι εγκεκριμένο, πρέπει πρώτα να αποζημιώσει του ιδιοκτήτε, να κάνει ό,τι πράξη αναλογισμού έχει για να έχει δικαίωμα να κάνει αυτά που πρέπει. Έχουμε πληρώσει λοιπόν αποζημιώσει του ιδιοκτήτε εδώ τη περιοχή αυτή 250.000 ευρώ. Ούτε μία ούτε δύο. Και έτσι καταφέραμε από εκεί και πέρα να πάρουμε όλε τι αδειοδοτήσει για να μπορέσουμε να μπούμε ξανά σε πρόγραμμα να κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στην ίδια περιοχή ακριβώς είναι ένα δεύτερο έργο από την οδοποιία, λέει, στην ίδια περιοχή μέχρι την Εθνική Οδό, πάλι πεζοδρόμια, φωτισμός, προϋπολογισμού 750.000. Δηλαδή πάμε σχεδόν 2 εκατομμύρια στην περιοχή του Μπράμου, πάλι από προγράμματα και πιστεύω ότι θα αποτελέσει το μέλλον το οικιστικό της πόλεως Ορμολάου. Νέες είσοδοι. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια, προϋπολογισμού 237.000. Θα γίνει ένα πολύ καλό έργο, θα διευκολύνονται τα παιδιά, θα πλησιάζουν τα λεωφορεία, δεν θα έχουμε τον κίνδυνο αυτό που κάθονται στην άκρη του δρόμου της Κυφυσίας. Γυρίζω λίγο πίσω για να σας πω ένα από τα πιο βασικά έργα που κάναμε. Το άφησα από αυτά που έχουν γίνει τελευταίο, αλλά για μένα είναι το πιο βασικό. Είναι το απογετευτικό των Μολάβων. Δύσκολο εδώ. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτη φάση. Προϋπολογισμός 8.900.000. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάνων και η επέκταση των δικτύων μετά σε Μολάους και Πάκια προϋπολογισμού 2.683.000 και άλλα 2.000.000 ενδιάμεσα είναι ένα σύνολο 13.800.000 ευρώ. Ότι εγώ θέλω 13 εκατομμύρια να κάνω το βιολογικό, δεν θα έδινα ποτέ. Θα λέγανε τι θα πας, θα πάρεις από όλους τους Δήμους τα χρήματα. Στα κατανήμαμε όμως με τέτοιο τρόπο, σε τρεις διαφορετικές προτάσεις, μπήκαμε και στις τρεις, πήραμε αυτά τα χρήματα. Τώρα, τι έχει γίνει εκεί. Επεκτείνεται προς τα Πάκια. Το δίκτυο και το Πακίον είναι έτοιμο. Θέλουμε κάποιες ακόμα με τη ΔΕΗ για να πληρωθούν και να κάνει δύο κολόνες που είναι ακόμα και θα γίνει σύνδεση και θα δώσουμε το δικαίωμα και στα Πάκια να μπορέσουν να συνδεθούν με το δίκτυο. Το ίδιο όμως έχει γίνει και με την Ελιά. Το δίκτυο της Ελιάς έχει ήδη κατασκευαστεί, έχει δοκιμαστεί και περιμένουμε πάλι τη σύνδεση από τη ΔΕΗ. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα από το επόμενο καλοκαίρι η πόλη της Ελιάς και η θάλασσα θα είναι ακόμα καθαρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί σας είπα πριν να περιμένετε λίγο, γιατί εδώ έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Πέρα τα προβλήματα με τις οσμές που αντιμετωπίσαμε, πέρα τα προβλήματα γιατί δεν συνδέεται ο κόσμος και αυτό υπάρχει ένα θέμα, πρέπει να συνδεθούν όλοι υποχρεωτικά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό. Αυτό αφορά και στο νερό, που θα πούμε μια ενότητα αργότερα τι σημαίνει νερό στο Δήμο της Μονεβασιάς, θα το πω όμως τώρα. Τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων του βιολογικού προϋπολογισμού, του βιολογικού καθαρισμού προϋπολογισμού 1.023.000. Το νερό, το οποίο επεξεργάζεται ο βιολογικός καθαρισμός μέχρι να γίνει αυτό το έργο, ήταν δευτεροβάθμια επεξεργασία, μπορούσε να διατεθεί σε ρέμα, αλλά δεν μπορούσε να πάει για άλλες. Αυτό το ποσό λοιπόν με το 1.000.000. Μπορεί τώρα, έγινε τριτοβάθμια επεξεργασία και μπορεί να δοθεί για άρνηση. Και έχει ήδη δοθεί. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, 140 στρέμματα ποτίζονται και είναι η αφελειώρεστη άρνηση η οποία είναι πράσινη ενέργεια αυτή και βοηθάει στην εξοικονόμηση του νερού. Κάτι που το λέμε όλοι, αλλά μία είναι αυτή από τις καλύτερες επενδύσεις και τις πιο αποτελεσματικές και μάλιστα όταν θα μπουν τα Πάκια και η Ελιά θα μπορούν να αρδεύονται πολύ περισσότερα στρέμματα από αυτά που αρδεύονται τώρα. Ο Μαυρομιχάλης, εγώ νόμιζα ότι πήρε ένα βραβείο, βάζει το κουστούμι, πηγαίνει με τη γραβάτα του και παίρνει βραβεία γι' αυτό. Και έχει πάρει 4. Και μετά έρχεται εδώ
φωτογραφίες και μοστράρει στο Facebook. Τα βλέπω και εγώ εκεί πέρα. Να κάνω. Τέσσερα λοιπόν. Είμαστε από τους ελάχιστους, ένας από τους δύο δήμους στη χώρα που έχουμε κάνει αυτή την κρυπτοβάλουτα επεξεργασία. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που πρέπει να πάρεις, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για αυτά τα έργα είναι χρονοβόρες, κρατάνε 2-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έχουμε ξεκινήσει και για την Πλήτρα, τον άλλο βιολογικό, και για την Άπολη και για τη Μονεβάσια την ίδια διαδικασία και είμαστε σε προχωρημένο στάδιο και στην Άπολη και στην Πλήτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε το ίδιο και να είμαστε πια ο μοναδικός δήμος στη χώρα που θα έχει 3 βιολογικούς καταλήμους. Βλέπω και την κόρη μου τώρα που ήρθε. Γεια σου. Λοιπόν, τώρα, στη Μονεβάσια φτάσαμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό που είπαμε ότι διατίθεται για έργα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο έγινε και στην Άπολη. Τώρα, με τι χρήματα θα ήσασταν ευχαριστημένοι να πω ότι είναι το άθροισμά τους, με το δεδομένο ότι κάποιοι λένε ότι δεν κάναμε τίποτα στους μολάους. Να σας πω το ποσό. Είναι 29 εκατομμύρια ευρώ. Όταν συμπόρεσε το λαό, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, όταν κατανείμεις τα 400 χιλιάρικα με πληθυσμιακά κριτήρια, όλα αυτά τα χρόνια δεν υπερβαίνεις 550 χιλιάδες. Από τις 550 λοιπόν που έπρεπε να πάρουν οι μολάοι, έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει 29 εκατομμύρια. Για ποιος μπορεί να πει ότι δεν κάναμε για τους μολάοι. Πέστε ότι είμαι έτσι, ότι είμαι αλλιώς, είναι τούτο, είναι τάλλο, είναι εκείνο, είναι τάλλο. Αλλά μην μου λέτε ότι δεν κάναμε έργα, ρε παιδιά. Γιατί και φαίνονται και είναι καταγεγραμμένα. Κάτω είναι γραμμένα όλα. Δεν κάνονται, δεν κρύβονται. Είναι όλα εδώ. Μια μικρή ενότητα ακόμα, αυτά που μου έχουν προτείνει για την επόμενη θητεία. Του Ταχαίου. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, γιατί σε πολλά σημεία στους μολάους έχουν ήδη φθαρεί, χρειάζεται μία ανανέωση. Ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας κτλ. Κτλ. Και επεκτάσεις των δικτύων αποκέντρωσης, όπως αυτό που σας είπα είναι βασικό. Ένα λεπτάκι, κάνουμε μια, όταν έγιναν βιολογικοί καθαρισμοί, επειδή μελέτες ήταν παλιότερες, κάποια σημεία των οικισμών, κάποια σπίτια έμειναν έξω και στους 4 βιολογικούς. Κάνουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη μελέτη που θα συμπεριλάβει όλα αυτά τα τμήματα των πόλεων που έχουν μείνει έξω από τους οικισμούς και στο επόμενο έργο θα μπουν αυτά για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο που είναι πολύ ενδιαφέρον και αφορά βέβαια στην πόλη των Μολάων, πάνε χρόνια, το κτίριο εδώ της Ρουμανίου Βιβλιοθήκης είχε παραχωρηθεί παλιότερα για πολλά χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας με τη δέσμευση του Υπουργείου να το αναπαλαιώσει και να κάνει εκεί τη βιβλιοθήκη. Τα χρόνια περάσαμε, ήμουν νιός και γέρασα, έργο δεν γινότανε, ούτε πρόκειται να γίνει. Τι σκεφτήκαμε λοιπόν. Και μάλιστα δεν μας το παραχωρούν, δεν μας το δίνουν και πίσω. Κάναμε ενέργειες, λέει, εφόσον έχει παραχωρηθεί από προηγούμενη δημοτική αρχή, είναι τώρα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς θα το κρατήσουμε και θα δούμε σε ποιο απότατο μέλλον θα κάνουμε κάτι. Τους είπαμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει 3 μεγάλα έργα στη μαθητική εστία. Η μαθητική εστία έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, όταν πρωτοήρθα εγώ σαν δήμαρχος, καλά την ξέρω από παλιά γιατί πηγαίναμε γιατί ερχόντουσαν τα λεωφορεία, όπως θυμόσαστε. Αλλά όταν παρέλαβα τη δημαρχία, το κτίριο ήταν σε κακή κατάσταση και ήταν και μισοτελειωμένο. Με πρώτη προτεραιότητα τα δωμάτια των παιδιών, τα οποία φιλοξενούμε εκεί πέρα, κυρίως από το Παρίσι και από το Ζάρακα. Κάναμε λοιπόν 3 έργα,
αυτά τα δωμάτια έχουν φτιαχτεί, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, το συζητήσαμε στο Παρίσι, δώσαμε τα δωμάτια και κάναμε άλλες δύο επεμβάσεις. Είπαμε λοιπόν στο Υπουργείο, κοίταξε να δεις, θα σου δώσουμε φόρο για να φτιάξουμε τη Ρουμάνια Βιβλιοθήκη στη Μαθητική Εστία και συμφώνησε και εσύ θα μας δώσεις το κτίριο αυτό πίσω για να το αναπαλαιώσουμε, γιατί είναι ένα τοπόσιμο εδώ το οποίο δεν πρέπει να γκρεμιστεί, πρέπει να αναπαλαιωθεί και να είναι ένα δείγμα πρότυπο ή ένα δείγμα για το πώς τη ζωή στο καρτήριο του κολλάει. Αυτό το έργο έχουμε φτάσει σε ψηλό σημείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε τραβήξει. Αυτά που σας είπα σε δύο σειρές είναι δουλειά τριών χρόνων. Πρέπει να έχουμε πάει 100 φορές στο Υπουργείο, πρέπει να έχουν έρθει 100 φορές αυτοί, αλλά άκρη εύκολα δεν βρίσκουμε. Είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβεις το ένα, κόβεις το άλλο, μέχρι που ξέρεις, τις έκοβε το κεφάλι ο Ηρακλής και πήγαινε στα άλλα κεφάλια. Έτσι πάμε λοιπόν. Γιατί άμα δεν το κάψεις το κεφάλι το κομμένο, δεν προχωράς σε κάτι παραπάνω. Πρώτο μέλημα. Στο επόμενο πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει και θα αφορά σε αυτό, κατασκευή κτίριου για την στέγαση του παιδικού σταθμού, έχουμε όρημη μελέτη που έχουμε εκπονήσει και η προϋπολογισμός της μελέτης 1.400.000 ευρώ. Περιφερειακή οδός προς γυροκομείο Μολάων υπάρχει μια μελέτη 1.400.000. Αυτά σας τα λέω όχι ότι τα έχουμε πάρει τα λεφτά, αλλά σας αποδείξω ότι υπάρχουν μελέτες και είναι κοστολογημένα. Γιατί άμα άρχισα να σας λέω ένα πατέρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς θα πάμε στο φεγγάρι, πώς θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε τ' άλλο, θα μου λέγατε ρε Δήμαρχε, εμείς σε θεροπάμα. Δεν είμαι, γιατί εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Το πρόγραμμα το δικό μας, άμα πείτε στο site που έχουμε φτιάξει, το trifilis.gr, για την επόμενη περίοδο θα δείτε ότι είναι πολλά έργα που σχεδόν όλα είναι κοστολογημένα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα μελετήσουμε στο απότερο μέλλον. Ό,τι προκύπτει είμαστε έτοιμοι να πούμε μέσα και πρέπει να είσαι έτοιμος όπως μας είπε να κάνουμε. Υπάρχει ένα τμήμα στο γήπεδο κάτω, οι ελεύθεροι χώροι, τους οποίους θα ολοκληρώσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το θέλουμε, θα το κάνουμε. Στερέωση, ενίσχυση, μιλάβλακα του Κοκολάκη, σύμφωνα με μελέτη που εκπονεί ο Δήμος κατόπιν των εκκρίσεων και των οδηγιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Μετά από τη συγκέντρωση που είχε γίνει κάτω και μετά από κουβέντα, αναθέσαμε μία μελέτη για την στερέωση και την ενίσχυση, μια που και αυτό είναι το πόσιμο. Ο Λάρνακας είναι το πνευμόνι των Μολάων. Από εκεί μπαίνει και έρχεται η Ρωσία. Πρέπει λοιπόν να προσεχθεί και είναι ένα κομμάτι που όταν περπατάς το βλέπεις. Είναι κρίμα λοιπόν να χαλάσει. Είναι εκεί με τις καμάρες που έβλεπες που έτρεχε πάνω το νερό για να πηγαίνει στο μήλο. Λοιπόν, θα θέλαμε και θα γίνει εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό θα γίνει, έχουμε ήδη εγκεκριμένο σχέδιο. Εντάξει, φαίνεται ότι το μέλλον είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να επενδυθούν χρήματα, θα επενδυθούν χρήματα σε αυτό. Τη μελέτη και την έγκριση την έχουμε πάρει ήδη. Και έχουμε υποβάλει επίσης μια πολύ μεγάλη πρόταση 600.000 ευρώ που θα αφορά στην ψηφιοποίηση και σε ό,τι ψηφιακές λειτουργίες άλλες μπορεί να γίνουν σε ένα Δήμο. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει και αυτό το σχέδιο, γιατί αν και τώρα δεν ξέρω γιατί καθυστερεί, εγώ έχω μια περιέργεια, θα προχωρήσει και θα προχωρήσουμε σε αυτό που σας λέμε, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, πράσινης ενέργειας κτλ. Κτλ. Έξυπνα παγκάκια, ανάπτυξη εφαρμογών, πληροφοριών και ενημερώσεων. Θα γίνει και αυτό. Αυτά είναι τα έργα που προτείνονται για την επόμενη θητεία. Το κλείνω γι' αυτό. Θα ήθελα να μου δώσετε το δικαίωμα τώρα, επειδή στη θέση αυτή δεν ξέρω να ήταν στην ίδια, αλλά χθες ήταν ο υποψήφιος της άλλης παρατάξεως, με τον οποίο και τους οποίους θα αναμετρηθούμε, Ιταλία είναι μια την Κυριακή. Στόλος δε αυτοκινήτων του Δήμου για βοήθεια σε όποιον αρρωστήσει υπάρχει κάτι. Παιδιά είναι καλό. Αλλά τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί αυτοκίνητο του Δήμου, να δοθεί αρμοδιότητα, τουλάχιστον δεν είναι τώρα. Και κάποιος οδηγός ή κάποιος άλλος να μεταφέρει ασθενή σε νοσοκομείο ή σε κάτι άλλο. Απαγορεύεται μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σας λέω γιατί απαγορεύεται, γιατί για να μεταφέρεις έναν ασθενή πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις
ασθενοφόρο, πρέπει να έχει κάτι. Δεν μπορεί να τον εμβάλει πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου, όπως πηγαίναμε κάποτε τους τραυματίες που δεν είχαμε τίποτα και να κινδυνεύει να σου πάρει κάτι να σου πετάει τον δρόμο. Άρα, για να το πούμε διαφορετικά, αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τώρα. Τις λέγαμε να δώσουν δικαίωμα σε παλιούς οδηγούς ασθενοφόρων να επανέλθουν για κάποιο διάστημα για να μπορούν να οδηγήσουν ασθενοφόρα, επειδή υπήρχε έλλειψη οδηγών, ούτε αυτό δεν έχονται το κράτος. Θα δεχτεί λοιπόν να δώσει στους Δήμους τα δικαιώματα να πηγαίνουν στα 4x4 που έχουμε τους ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις να πηγαίνουν στο σωστό. Μακάρι να γινόταν, μακάρι να είχαμε άλλα, αλλά δεν τα έχουμε. Λοιπόν, πνευματικό κέντρο. Πνευματικό κέντρο είχαμε πει ότι θα κάνουμε. Έχουμε κάνει όμως ένα κάρο αίθουσες. Μακάρι έχει εδώ το πνευματικό κέντρο της Εξυπηρεσίας, έχει την αίθουσα κάτω εκεί που σας είπα της Καριτσιώτη, του Καριτσιώτη. Έχουμε και στη Συγκική που γίνεται ένα καινούριο κτίριο με μια αίθουσα μεγάλη πολλαπλών χρήσεων. Μακάρι, λέω μακάρι, να υπήρχε η δυνατότητα με τους συλλόγους να χρησιμοποιούνται αυτά σαν αίθουσες εκδηλώσεων. Μακάρι. Αλλά επειδή λίγο στέγουμε σιγά σιγά, δεν χρησιμοποιούνται και τρεις. Αν πηγαίναμε λοιπόν να κάνουμε ένα τέταρτο, θα ήταν εκ του περισσού. Εάν προκύψει στο μέλλον κάποια πιθανότητα, κάποια δυνατότητα να βγει ένα πρόγραμμα που λέει πάνε δήμαρχοι για κέντρα πνευματικά, θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά για την ώρα δεν μπορεί να διαθέσουμε χρήματα από αυτά τα λίγα που έχει ο Δήμος για να κάνουμε το πνευματικό κέντρο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει μελέτη. Ρουμάνιος βιβλιοθήκη. Σας είπα τι έγινε πριν για τη Ρουμάνιο βιβλιοθήκη. Αλληλευτικό καταφύγιο Ελιάς. Πράγματι, όταν αναλάβαμε το 2011 υπήρχε μια μελέτη, δεν μπορούσε όμως να κατασκευαστεί τότε άλλο αλλιευτικό καταφύγιο, γιατί 6 χιλιόμετρα πιο μετά στην Κοκκινιά υπήρχε αυτό, το οποίο δεν είναι σωστά φτιαγμένο. Νομίζεις, λέω, ότι είσαι ο Χριστός, γιατί όταν πας πάνω από τα πολλά δίκια που έχεις, νομίζει κάποιος ότι πατάς στο νερό. Όμως δεν μας έδινε τη δυνατότητα, δεν το ακούγαν ποτέ. Μετά από επίμονες προσπάθειες χρόνων, φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτό να υποβάλουμε την επικαιροποιημένη πρόταση που έχουμε κάνει, πιθανότατα μέχρι το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του άλλου, που θα ανοίξει ένα πρόγραμμα, αφού αυτό το εμπόδιο καταλάβανε ότι αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο στην Κοκκινιά δεν θα λειτουργήσει ποτέ και ξεπεράστηκε. Για να είμαστε ξεκάθαροι, γι' αυτό τα είπα στην δουλειά, τα λέω όμως και σήμερα. Το σχολείο λέει έγινε δημαρχείο. Μα είχε γίνει ήδη. Είχε γίνει ήδη όταν ήρθα εγώ. Ήταν δημαρχείο. Κάναμε όμως με το νέο Δήμο τέτοιες επεμβάσεις από μέσα που δεν το χρειάζεται το σχολείο. Κάντε λίγο ισχύα ρε παιδιά. Μην τσακωνόστε εδώ πέρα αλλού. Κάναμε όμως τέτοιες επεμβάσεις που είναι πλήρως λειτουργικό τώρα. Λειτουργεί το σχολείο κανονικά. Το ΕΠΑΛ, λειτουργεί το Δημαρχείο, έχουμε κάνει κάτω ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο στην αρχή δεν φαινόταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Άρα, παρέλθει αυτή τη στιγμή ανάγκη να πάμε να πούμε θα κάνουμε νέο διοικητήριο. Αν στο μέλλον και εκεί προκύψει κάτι, το βλέπουμε. Αλλά για την ώρα ο Δήμος λειτουργεί μια χαρά εκεί πέρα και αν όποιος αντιβάλλει, ας έρθει να το δει. Και βέβαια αυτό με ενδιαφέρει το γραφείο μου να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέγαρο. Για την ώρα είναι μια χαρά εκεί που είναι, εξυπηρετεί τα πάντα και τις δύο πόρτες που έχει. Γιατί τις δύο πόρτες, όπως είπαμε, ανοιχτές μπαίνει και έτσι όπως να είναι. Στο άλλο, αν είχαν χάσει μια πόρτα, θα γινόταν. Θα μπορούσαν να μπαίνουν όπως μπαίνουν τώρα. Δύσκολα είναι. Κολυμπητήριο. Ξέρω εγώ. Δεν λέω τίποτα. Οι ευχές, οι προθέσεις είναι καλές. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις κολυμπητήριο. Πάρα πολλά χρήματα, διάφορα τέτοια είναι δύσκολο. Εμείς κάναμε τα άλλα, προχωράμε. Αν γίνει τίποτα, κάνουμε κολυμπητήριο, μακάρι. Επάρκεια νερού. Εδώ είναι το κατώ. Λοιπόν, λόγω της ειδικότητάς μου, σαν χημικός, επειδή ασχολήθηκα πολλά χρόνια και με την φυτοπροστασία, επειδή ασχολήθηκα και ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα φορά, επειδή ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τις γεωτρήσεις, επειδή ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τα συστήματα άρδευσης, επειδή ασχολήθηκα το ίδιο στο Δήμο με πάρα πολλά πράγματα από αυτά, σας λέω ειλικρινά ότι δεν υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που να απευθυνθεί κάποιος
για να του λύσουν το πρόβλημα του νερού. Γιατί υπήρχαν τέτοιοι, θα του είχαν προσλάβει όλοι οι Δήμοι, όλη η Ελλάδα, θα είχε λυθεί το πρόβλημα του νερού. Σε χάσει το βάζει ένα τέτοιο πίσω. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κάπως αυτές τις προτάσεις, αλλά δεν είναι σωστές, είναι λάθος, δεν υπάρχει, δεν είναι ανέφικτες. Το να λες όμως ότι εγώ θα σας λύσω το πρόβλημα του νερού απευθυνόμενες επιστήμονες, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν θα το πω κοροϊδία, δεν θα το πω ότι εξαπατάς, θα το πω απλώς ότι δεν ξέρεις, ότι έχεις άγνοια σε αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά προτεί να βγαίνεις το βήμα να λες αυτά, αν έχεις άγνοια, μπορείς να ρωτήσεις και να μάθεις. Αυτό είναι το καλύτερο και το πιο σωστό. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί εδώ σας βλέπω οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι γνωστοί αγρότες. Και όλοι έχουμε ασχοληθεί. Το πρόβλημα του Δήμου είναι ότι δεν υπάρχει νερό διαθέσιμο σε μεγάλη ποσότητα. Δεν υπάρχουν νερά επιφανειακά. Θα μου πείτε φράγματα. Οι μελέτες που έχουν γίνει για φράγματα έχουν δείξει 3 μικρά φράγματα σε όλο το Δήμο, διότι δεν στέλνουν τα σε τα ρέματα. Με τι θα γεμίσουν τα φράγματα. Άρα τι κάνουμε εμείς. Εμείς αντλούμε περισσότερη ποσότητα νερού από ό,τι κατά τη δία τη βροχή του χειμώνα. Ο υδροφόρος ορίζοντας κατεβαίνει, επειδή το αλμυρό νερό ανεβαίνει προς τα πάνω, μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα κτήματα, διότι μπαίνει και από τη μεριά της Μονεβασιάς από το Κρεμμύδι και από τη μεριά του Ασοφού και της Πλήτρας και από τη μεριά του Αγίου Γεωργίου. Και ενώ έχουμε κάποιες αγωγημότητες πριν κάποια χρόνια οι οποίες ήταν υποφερτές και αντέχαν και τα ξινά, έχουμε φτάσει σε σημεία να αντέχουν τώρα μόνο οι ελιές με την αυξημένη αλατότητα, η αγωγημότητα αυτό ουσιαστικά είναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να κάνεις κάτι εάν δεν περιορίσεις την κατανάλωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε το νερό, να περιορίζουμε την κατανάλωση, να περιορίζουμε την άρδευση και να αλλάξουμε και τον τρόπο άρδευσης, γιατί πολλοί από εμάς ποτίζουν ακόμα με κατάκληση, άλλοι ποτίζουν με τα μπέκ. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος να πάμε σε στάγη και κυρίως να θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά, όπως το κάνει το Ισραήλ, γιατί σε κάποια χρόνια στην ίδια κατάσταση που είναι αυτή τώρα θα βρεθούμε εμείς αδύνατοι. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε συνταγές. Όπως σας είπα, εάν υπήρχαν τέτοιοι επιστήμονες, θα τους είχαμε και εμείς προσλάβει και θα είχαμε συζητήσει. Επίσης, και ένα άλλο. Λεφτά, όταν πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φέρεις. Δεν σου δίνουν λεφτά να πας και να τα φέρεις. Τα λεφτά έρχονται από τα προγράμματα τα οποία τα τρέχει το ελληνικό κράτος. Πολύ μεγάλα προγράμματα επότουσα παλιά. Τώρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει δήμαρχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθει με λεφτά. Σας το ξεκαθαρίζω για να είμαστε σαν πίσω. Αναδυμάτιση νοσοκομείου. Καλό. Όλοι το θέλουν. Άκουσα όμως και ένα άλλο. Ότι πρέπει, λέει, να κλείσει, λέει, το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, το άκουσα. Φίλοι, όπως ακούω όμως γιατί με τα φορά τσέρα στα Ιβάρ. Να κλείσει, λέει, το νοσοκομείο της Σπάρτης, να πηγαίνει η Σπάρτη στην Τρίπολη και να αναβαθμιστεί το δικό μας. Εάν υπάρχει αυτή η πρόταση, παιδιά, όχι απλώς είναι τοπική, αλλά δεν στέκει ούτε να την πείσετε. Καλό είναι όμως να γίνει αναβάθμιση νοσοκομείου και εμεί το θέλουμε. Γιατί. Εκτός ότι μας βοηθάει, εμάς βοηθάει τους δικούς μας και το καλοκαίρι οι επισκέπτες αισθάνονται μια ασφάλεια οι τουρίστες για να έρθουν στη δικιά μας περιοχή. Είναι καλό λοιπόν η αναβάθμιση του νοσοκομείου να γίνει και να μεγαλώσει και να προοδεύσει και να είναι καλύτερα και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Πάω από κάτω στα αρχή αυτό. Λοιπόν, έχω ένα θεματάκι. Να σας πω την αλήθεια, προβληματίστηκα αν έπρεπε να το δείξω, αλλά άκουσα, μάλλον να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Έχω δουλέψει, έχω λειτουργήσει σαν δήμαρχος με 5 αντιπολιτεύσεις. Με τις 4 εξ αυτών δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Είχαμε συμβούλια τα οποία πηγαίναν καλά, είχαμε και κόντρες κάποιες φορές, αλλά ήταν συμβούλια τα οποία ήταν συμβούλια σύνθεσης. Σύνδεση ιδεών, σύνδεση μετά πράξεων και η συνέργεια αυτή απέδιδε σε όλους.
Εμείς σαν Δημοτική Αρχή κάναμε αυτά που πρέπει και παίρναμε τα έψιλα. Η αντιπολίτευση όμως είπε ότι εγώ κάνω αντιπολιτεύσεις οι οποίες είναι επικοδομητικές, κάνω προτάσεις, πολλές από τις προτάσεις που έκαναν γινόντουσαν δεκτές και προχωρούσαμε μαζί ουσιαστικά πέρα από τις κάποιες που είχαμε διάφορες έτσι, κάποιες φορές διαφορές, προχωρούσαμε και κάναμε πράγματα πολλά. Την τελευταία όμως αντιπολίτευση αυτή την τωρινή, δυστυχώς, έχουμε τεράστια προβλήματα. Δεν ψηφίζουν τίποτα, δεν κάνουν καμία πρόταση, στα 4 χρόνια σχεδόν είναι ζήτημα αν έχουν κάνει προτάσεις στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό καταγγελιών, προσφυγών και μηνύσεις και αγωγών στον εισαγγελέα. Και έτσι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με αυτό. Και εκτός από αυτά έχουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα λάσκης. Λάσκης, κατηγορίες, καταγγελίες. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι κυκλοφορούν από σπίτι σε σπίτι και λένε ότι, μου το μεταφέρουν αυτό, μου το μεταφέρω για να μας αφήσει, γιατί μπορεί να μου κάνουν καμιά μήνυση με αυτό που λέω, λένε ότι τρώνε λεφτά. Τρώνε λεφτά, λέει, στο Δήμο, λέει, η κυρία Τάδε, τρώνε λεφτά στο Δήμο. Δεν μας είπανε βέβαια πώς τρώμε λεφτά. Αυτό δεν μας το πω. Δώστε μου λοιπόν το δικαίωμα, γιατί υπόθηκε ότι αυτή δεν κάνει λέει καταγγελίες. Θα σας πω τι αριθμός είναι και μετά θα πω για ένα συγκεκριμένο θέμα της ανεμογεννήτριας με το οποίο με έχουν προσβάλει πάναψα και θα ήθελα να το γυραστώ μαζί σας, γιατί έχω πάει τη λάσπη τη σαρκούδα μου. Για το δάλεσμα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν έχουν κάνει λέει καταγγελίες. Θα σας πω τον αριθμό των καταγγελιών συνολικά, αν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση από κάποιον, είναι γραμμένες. Έχω εδώ όλες, παρέλθει όμως να τις διαβάσω. Έχουν κάνει μέσα στη θητεία 12 προσφυγές, 3 καταγγελίες και 6 στον εισαγγελέα, δηλαδή 21. Όταν τις προηγούμενες φορές είχαμε ελάχιστες και δεν πήγαιναν ούτε στον εισαγγελέα ούτε καταγγελίες ούτε τίποτα. Λειτουργούσαμε κανονικά. Όταν έχεις πάει λοιπόν. Όταν λοιπόν σου έχουν κάνει 20 καταγγελίες και εσύ αναλώνεις το χρόνο σου να απαντάς τις καταγγελίες αυτές και να μην κάνεις έργο, τότε αυτό φαίνεται ότι είναι το μέλημά τους και η επιδίωξή τους. Να σταματήσουν τη λειτουργία του Δήμου, οπότε δεν θα πηγαίνει καλά, δεν θα έχω έργα να σας πω, θα πέσει σαν όριμο φρούτο στα χέρια τους, άρα θα τον αρπάξουν και θα κάνουμε ό,τι είναι, τώρα το τι είναι θα το πούμε σε λίγο. Επίσης λέγεται ότι εμείς λέει, ποτέ δεν τον προσβάλλουμε λέει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λέει είναι κακός, είναι νευρικός, είναι τούτο, είναι τάλο και χωρίς λόγο λέει, μας επιτίθεται. Ή κάνει οτιδήποτε άλλο. Μα δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Τίποτα. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα που είναι από τις 15 δεκάτου του 20, αυτή δηλαδή την περίοδο, στην αρχή της COVID. Διότι από εκεί ξεκίνησε χωρίς λόγο με έναν Πακιστανό που ήταν επαφή και τον φιλοξενήσαμε σε ένα κοντέιρ, είπαμε εμείς ότι το κοντέιρ το φέραμε, κάναμε αυτό και προσέξτε αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διαβάσω δύο τέτοια και είναι γραμμένα, εδώ είναι. Για μια ακόμα φορά εγώ είμαι αυτό. Αποδεικνύεται εκτός από ανίκανος, εδώ, και κοινός ψεύτης επιπέδου νηπιαγωγείου. Ανακοίνωση του υποψηφίου δημάρχου με την άλλη παράταξη. Προσέξτε πώς με στολίζει. Στολίζει εμένα που τους έχω πει ότι αν κάποιος με βρει, με συλλάβει να ψεύδεται, να ψεύδομαι εγώ θα φύγω από το Δήμο. Θα φύγω. Γιατί είμαι τόσα χρόνια στα Παπαδιάννικα, εδώ στην πιάτσα, στην αγορά, με χιλιάδες και γιατί με αποκαλεί ψεύτη, γιατί διαφορούσε αν το ποτέ θα ήταν έτσι ή αλλιώς, αν του δώσαμε το τίποτα. Με αυτό το πράγμα αποκαλείς το δήμαρχο ανίκανο και ψεύτη. Πάμε λίγο πιο κάτω. Μάλιστα δε, αν τολμήσει να απαντήσει επιμένοντας το ψέμα του, σε πρώτη ευκαιρία θα βρεθώ εκεί που πρέπει. Πού θα βρεθούν οι μεταφράσεις, θα με περιμένει να μου κάνει τίποτα, θα κάνει κάτι άλλο. Γραμμένα αυτά όλα όπως είναι.
Αν μάλιστα λέει διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό που το αποδίδω, τον προκαλώ να μου κάνει μήνυση. Δηλαδή, χωρίς λόγο με βγάζει ψεύτη. Με αποκαλεί ο ψεύτης και ο κλέφτης και κλέφτη. Ξεκινήσαμε από τότε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Λαϊκή παροιμία. Του έκανα λοιπόν μήνυση για τον ψεύτη και τον κλέφτη. Και πήγαμε στο δικαστήριο. Και αθωώθηκε με 2-1. Και του έκανα έφεση και θα πάμε πιο πέρα. Είναι η μοναδική μήνυση που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί αν δεν την έκανα, παιδιά, δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω για να την ξεκινήσω. Το ρώτησε λοιπόν ο δικαστής, του λέει, γιατί λέει τον είπα το ψεύτη. Α, λέει, ήταν μια παροιμία, λέει, που μου λέει ο πατέρας μου. Του λέει λοιπόν ο δικαστής, άλλη παροιμία, λέει, δεν σας έμαθε τότε ο πατέρας σας. Αυτή του λέει μόνο σας έμαθε. Και γιατί αθώθηκε. Προσέξτε γιατί έχει ενδιαφέρον. Το σκεφτικό, λέει, της αθώωσης είναι ότι είσαστε δημόσια πρόσωπα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, έχει βγάλει κάποιες αποφάσεις, μπορεί να σας βρίζει ο άλλος και εσείς να μην προσβάλλεστε. Δηλαδή, σε λέει ψεύτη και εσύ να μην προσβάλλεσαι. Αυτά είναι τα ήθη και τα έθιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και μια τιμή, ρε παιδιά, έχουμε μια υπόλοιψη, έχουμε μια ιστορία. Και φίλοι, κατάγεται από εδώ. Και κάποιοι από εσάς το ξέρετε και έχετε κάποια γνώμη. Εδώ είναι γραμμένα αν έχει κάποιος ελεγχολογία. Γιατί τα πάει. Γιατί έτσι είναι. Άμα σου λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ποτέ και εγώ είμαι ο κακός που λέω και τον κατηγορώ, ορίστε, εδώ είναι. Γραμμένο. Έχει ενδιαφέρον γιατί και σε αυτό έχουμε ιστορία μεγάλη. Κλείνω αυτό, κάνω μια τελική, έτσι θα σας πω κάποια πραγματάκια που θέλω. Και μετά πάμε στην παρουσίαση των υποψηφίων και τελειώνουμε και απόψε για μια εισέτη φορά την τελευταία ομιλία. Λοιπόν, το 2017 μας έγινε μια αίτηση από την εταιρεία που έβαλε τις δεύτερες ανεμογεννήτριες στο Ζάρακα, γιατί τις πρώτες ανεμογεννήτριες τις είχαν κάνει αποδεκτές επί της Δημαρχίας του Πρυποτού από τη Μολάου και καλά κάνουν. Μας έκανε λοιπόν μια δεύτερη αίτηση. Του λέμε, κοίταξε να δεις, εμείς πρώτες πήγανε καλά, δεν έχουμε και μεγάλη αντίρρηση, αλλά λέει, επειδή εμένα με ενδιαφέρει να κάνω κάποια έργα στην περιοχή σας για να, σαν κοινωνική ευθύνη και να τη βοηθήσω, αφού και εγώ θα βοηθηθώ από τα έσοδα των ανεμογεννητριών, έλα μου λέει, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε τι μπορώ να προσφέρω και εσύ τι μπορεί να ζητήσεις για τις περιοχές που μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Πήγαμε λοιπόν πάνω με δικηγόρο δικό μου μαζί, με δικηγόρο, με πολιτικό μηχανικό, με τον Μαυρομιχάλη τον Κώστα Γιαμάρτυρα και με τον τότε προδιευθύνοντα σύμβουλο και του είπα, αν θες, του λέω, να κάνεις κάτι, θα δώσεις ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τι ποσό μου λέει θεωρείς εσύ ότι πρέπει να δώσω? Του λέω, πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ και βάλτα εσύ σε βάθος χρόνου. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έγινε τότε, τα έδωσε το ποσό αυτό, συμφώνησε το ποσό αυτό. Και συμφωνήσαμε στη διαδικασία, το οποίο θα γινόταν τα 4-5 πρώτα χρόνια θα πήγαινε τα μεγαλύτερα ποσά και μετά από επί 20 χρόνια θα παίρνουν 50.000 ευρώ το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί το 1.650.000. Αφήστε τα 3 που λέμε ότι έχουν υλοποιηθεί. Αυτό είναι μια απάντηση. Τι συμφωνήσαμε? Με 2 συμβολιογραφικά συμφωνητικά, τα οποία τα έχει ζητήσει τότε και οι πολίτες να γίνουν έτσι, για να έχουν μεγαλύτερη ισχύ, ώστε να μην μπορούν να απαιτήσει η εταιρεία και να πει ότι κοίταξε να δεις, μόλις βάλω εγώ τις ανεμογεννήτριες, δεν σου δίνουμε τα λεφτά. Έτσι έγινε. Τι προβλέπουν αυτά? Προβλέπουν ότι για κάθε χρονιά ένα ορισμένο ποσό θα γίνεται έργα. Κάθε χρονιά ένα συγκεκριμένο ποσό. Πώς θα γίνεται? Πρόταση του Προέδρου των κοινοτήτων αυτών πάνω, που ήταν πρώτα η Λιχιά και τα Κουπιά. Επιλογή του εργολάβου που επιλέξαμε στις περισσότερες των περιπτώσεων εργολάβους οι οποίοι είναι από την περιοχή. Εκτέλεση του έργου, πιστοποίηση του έργου από την υπηρεσία του Δήμου και εξόφληση του εργολάβου από την εταιρεία την ίδια χωρίς ο Δήμος να λαμβάνει, να μπαίνει στο ταμείο του ή να βγαίνει ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή δεν διαχειριστήκαμε ούτε ένα ευρώ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πήραμε από αυτά τα λεφτά ή η δημοτική αρχή να έχουν λεφτά? Κανένας δεν ακούμπησε ούτε ένα ευρώ.
Τα έργα τα παρουσιάσαμε, είναι εκεί, είναι καταγεγραμμένα, τα έχω πει πολλές φορές. Όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Γιατί, θα σας πω γιατί. Θα γίνει, λέει, έλεγχος του Δήμου τώρα. Αυτό προσπάθησα για να πούνε ότι θα γίνει έλεγχος του Δήμου. Έχουν γίνει όμως άπειροι έλεγχοι στο Δήμο. Και εδώ που βλέπω κάποιους, το βλέπω τον Σπύρο τον Αντούλο και άλλους που είναι παλιά στο διοικητικό, ξέρουν ότι κατά διαστήματα γίνονται έλεγχοι στο Δήμο και πολύ συχνά μάλιστα. Και σε εμάς ο τελευταίος έχει γίνει το Μάρτιο. Προσέξτε τώρα αυτοί που δεν κάνουν τις καταγγελίες. Στις 17 Ιανουαρίου του 20 έγινε η πρώτη καταγγελία για αυτό το θέμα. Έγινε έλεγχος τότε διαχειριστικός και μπήκε στο αρχείο αυτή η καταγγελία στις 23 Ιανουαρίου του 2021. Σημειώστε, μία καταγγελία για αυτό το θέμα στο αρχείο, δεν βρήκαν τίποτα. Ξέχασα να σας πω και ότι με όλες τις προσφυγές που σας είπα πριν δεν έχουμε καταδικαστεί, ούτε έχει γίνει κάτι σε καμία από τις 21 προσφυγές. Εκεί θα έλεγε ότι έριξε το θέμα. Γιατί το μόνο του όπλο, αυτό που έχουν επιλέξει στη λάσπη δηλαδή, στις 17 Ιουνίου του 2022 κάνουν δεύτερη καταγγελία για το ίδιο θέμα. Ξαναγίνεται έλεγχος. Γιατί όταν κάνεις καταγγελία είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν να κάνουν έλεγχο στο Δήμο. Υποχρεωτικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αρχείο στις 16 Φεβρουαρίου του 2023. Και αυτή στο αρχείο. Και εκεί λες, δεν γίνεται ελευθερία και το δεις εξαμαρτή να πεις και τούτο και τ' άλλο. Δύο φορές στο αρχείο δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Αν δεν, τρίτη καταγγελία. Στις 10 Μαΐου του 23, τρίτη καταγγελία, ξανά καταγγελία, τρίτη φορά και θα γίνει έλεγχος πάλι για το ίδιο θέμα. Και ο έλεγχος αυτός να βγει αρνητικός, που θα βγει αρνητικός, γιατί λέω πολλές φορές είναι σαν να κάνεις το ίδιο πείραμα και να περιμένεις να σου δώσει άλλο αποτέλεσμα, που δεν γίνεται ποτέ, και να γίνει αυτό το πράγμα, κάποτε θα πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί, πόσες φορές δηλαδή θα κάνουν καταγγελίες. Τρεις έχουν κάνει. Οι δύο στο αρχείο και η τρίτη θα μπει. Τι τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε τώρα στις εκλογές να βγουν οι δημοσιογραφείς τους για να γράφουν ότι θα γίνει έλεγχος, για να παρασυρθεί ο κόσμος και να πει ότι κάτι γίνεται. Γιατί ουσιαστικά ούτε αμφιβάλλουν για τα λεφτά αν πήγανε ή δεν πήγανε. Δεν πήγανε, εκεί είναι αποδεδειγμένα. Θέλουν να πάρουν κάτι επί της διαδικασίας. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πούνε ότι θα γίνει έλεγχος τώρα, άρα κάτι γίνεται στο Δήμο, κάτι δεν πάει καλά. Προσέξτε τώρα, να σας πω κάτι. Από το Δήμο γίνεται η πιο χρηστή διαχείριση και όλοι οι έλεγχοι αυτά τα χρόνια ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. Δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα που να είναι για την ταλά του Δήμου. Το κλείνω και τα κοιτάπια μου γιατί είναι βαρετό και εγώ τα βαριέμαι. Δεν τα μπορώ τα ρημάδια, αλλά δεν γίνονταν διαφορετικά. Λοιπόν, ένα κομματάκι τώρα την υπομονή σα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι, Κυριακή λέει κοντή γιορτή. Πώς πάμε, έχουμε δύο παρατάξεις. Η μία παράταξη είναι η δική μου, που σας ανέλησα τι έχουμε κάνει. Έχουμε περιδιαθεί όλες τις κοινότητες, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε κάνει χίλια πράγματα. Έχουμε μία άλλη παράταξη, τη οποία στο μόνο όπλο είναι λάστιχο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν και δεν αναφέρουν κανένα έργο. Είναι σαν να μην τα βλέπουν. Ο Δήμος όμως και οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν με λάστιχοι εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν να έχουν πεδίο αντιπαράθεσης. Να έχουμε δύο αντιπαράθεση όμως, το οποίο να είναι λογικό, να είναι για το καλό του Δήμου και από εκεί και πέρα να κρίνεται με βάση κάποια στοιχεία για το ποια δημοτική αρχή θα σας κάνει καλύτερο το Δήμο στο μέλλον, θα τον κάνει πιο δυνατό, θα τον κάνει πιο ισχυρό, γιατί όπως λέω πολλές φορές, η ωφέλεια ενός τέτοιου Δήμου διαχέεται σε όλους εμάς. Γιατί ο Δήμος δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, δεν είναι κάτι από αλλού, δεν είναι κάτι αόρατο. Ο Δήμος είναι κάτι λειτουργικό, κάτι ορατό. Κάθε μέρα που ερχόσαστε κάτω στο Δημαρχείο και βλέπετε να δουλεύουν σαν μελίση, αυτοί παράγουν έργο για εσάς. Και από εκεί και πέρα το μετουσιώνουμε σε πράξη. Και το κάνουμε καλύτερο, το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, το κάνουμε μεγαλύτερο, το κάνουμε κάτι που θα έρθει σε εσάς. Ακόμα και η εξυπηρέτηση που σας κάνουμε είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το βρεις. Η δικιά μας υπηρεσία, ο δικός μας Δήμος, δουλεύει με μεγάλα ποσοστά εξυπηρέτησης.
Δουλεύει με μεγάλα ποσοστά απορρόφησης χρημάτων. Δουλεύει με μεγάλα ποσοστά αποτελεσματικότητα. Παραλλαγή. Άλλη υποθέσουμε ότι αλλάζει η δημοτική αρχή. Και έρχουν αυτοί που τους ξέρουν. Εγώ δεν τους κρίνω σαν επαγγέλματα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μην πει κανένας ότι είναι έτσι, είναι αυτός, είναι ο άλλος. Εγώ δεν λέω ποτέ αν είμαι κινητός και ο λόγος και έχω κάνει αυτό και τ' άλλο. Εγώ λέω ότι είμαι ο Τριχύλης ο Ηρακλής και κάνω τη δουλειά που πρέπει σαν βήματα. Σας λέω ότι τους ξέρω γιατί. Γιατί έχουν αυτοδιοικητικές θητείες. Και έχουν αρκετές αυτοδιοικητικές θητείες και μάλιστα σε κάποιες από αυτές έχουμε συμπέσει. Και ξέρω τι κάνουν. Ξέρω πόσο ικανοί είναι. Αυτό που λοιπόν που θέλω να σας πω, ξεχάστε τα προσωπικά, ξεχάστε οτιδήποτε, ότι δεν είναι ικανοί να πάνε το Δήμο κατά πια πιο πέρα. Θα σας πω και έναν άλλο προβληματισμό που έχω. Αυτά τα έργα που είπαμε τα μεγάλα, δεν σας τα ανέφερα όλα, γιατί τα λέω πολλές φορές, αλλά είναι πολύ μεγάλα έργα και στη Μανεβάσια και στη Νέα Πολυκάζου. Αυτά τα έργα τα μεγάλα είναι επί ξηρού ακμής. Το ξύ με ύψιλο είναι το ξηράφι. Δηλαδή βρίσκονται στην ακμή του ξηραφιού. Εάν δεν είσαι ικανός να τα προχωρήσεις και να τα τελειώσεις, αυτά ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθούν. Εμείς έχουμε την εμπειρία, έχουμε την ικανότητα για το έχουμε αποδείξει. Επειδή λοιπόν όμως είμαστε όλοι γνωστοί στην περιοχή αυτή και γνωριστήκαμε από το μεγάλο Δήμο, θυμηθείτε τι αποτέλεσμα είχαν οι θητείες οι αυτοδιοικητικές αυτών που ζητάνε τώρα την ψήφο σας. Και αν τη ζητούσανε με ένα πρόγραμμα, με κάποια εχέγγυα που θα μπορούσα να σας δώσω, με κάποια την ιστορία τους, από αυτά που έχουν κάνει, εγώ θα έλεγα να το σκεφτείτε ρε παιδιά, γιατί μπορεί να είναι καλύτεροι από εμάς. Αν δεν, αυτοί το ζητάνε μόνο με τόνους λάσπης. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και γι' αυτό η προσπάθειά τους αυτή θα πέσει το κενό. Θα πέσει το κενό, γιατί όλοι μας έχουμε και αυτογνωσία και αυτοσυντήρηση που πρέπει να λειτουργήσει σε αυτήν την περίπτωση. Βοηθήστε λοιπόν να παραμείνει ο Δήμος ψηλά. Βοηθήστε ο Δήμος να πάει καλύτερα. Βοηθήστε, είναι στο δικό σας χέρι. Άκουσα, μου είπα μια παροιμία που έγραψε σήμερα, νομίζω, η Παναγιώτη Αλυφέρη, που λέει ότι με τη σφαίρα, λέει, σκοτώνεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο, λέει, σκοτώνει το μέλλον των παιδιών σου. Πρόεδρος της Αμερικής, από τους πιο αποκριτημένους και πολύ παλιότερους. Γι' αυτό, εν πάση ειλικρινία, μάλιστα σήμερα έβαλα και τα καλά μου για να φαίνομαι έτσι ωραιότερος. Εν πάση ειλικρινία, σας ζητώ να μας στηρίξετε και αυτή τη φορά. Σας ζητώ για όλα αυτά που σας είπα πριν και σας ζητώ για να εκτιμήσετε ή να μην χάσετε το μέλλον που σας προσφέρουμε. Το μέλλον που σας προσφέρουμε με πολύ σκληρή δουλειά και πολύ αποτελεσματικότητα. Με την αντίληψη που έχουμε ότι είμαστε υπηρέτες δικοί σας. Όχι πάνω από εσάς, όχι πέρα από εσάς, οι υπηρέτες δικοί σας. Με αυτή την αντίληψη κατεβαίνουμε με ένα μεγάλο συνδυασμό, με αξιόλογα άτομα, με ένα μείγμα νέων και παλαιών αυτοδιοικητικών, με παιδιά τα οποία θέλουν να προσφέρουν και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια από τις πιο επιτυχημένες στιγμές. Τελειώνω λοιπόν αυτή τη μικρούλα ομιλία. Ομολογώ ότι με παρασύρατε λίγο με την προσοχή σας. Θα ήθελα λοιπόν 10 λεπτά να σας γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη μου, με την εμπιστοσύνη του. Που είναι έτοιμοι να προσφέρουν τον χρόνο τους να τον διαθέσουν για σας και για μας.
Νομίζω ότι καλό είναι να τους παρουσιάσω, να τους δείτε ποιοι είναι, και από εκεί και πέρα η προτροπή μου είναι: διαλέξτε τους καλύτερους. Μέχρι να έρθουν, να το πιάσετε, μην εσχύλεστε, μην το εμφυγάτε, ελάτε το βράδυ. Μας χωράει μπροστά. Να καθίστε κάτω μου. Λοιπόν, μην κρύβει ο ένας τον άλλον, ειδικά κάποιοι μην εκμεταλλεύονται τον όγκο της και πάνω μπροστά. Να προσέξτε τα λόγια. Μην τρομάξτε, η υποψήφια αυτή τη φορά του συνδυασμού μας είναι 257 και τον άλλον ήταν για αντίστοιχα 250. Λοιπόν, μέχρι να στηθούν εδώ με την καλή ευγένεια. Θα σας πω 2-3 πράγματα για την ψηφοφορία. Λοιπόν, θα είναι ένα ησυχία μόνο κάνω. Σιγά σιγά ελάτε, χωρίστε. Λοιπόν, θα είναι ένα τεράστιο ψηφοδέλτιο που θα αποτελείται από 2 τμήματα. Πάω κοντά στο μικρόφωνο να μ' ακούνε από γύρω εμείς. Το ένα τμήμα θα αφορά στους υποψηφίους του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο έχετε δικαίωμα να επιλέξετε μέχρι 4 σταυρούς, ανεξαρτήτως δημοτικής ερώτησης. Ο περιορισμός που υπήρχε, 3 στην ενότητά σου και έναν εκτός, έχει αρθεί. Δεν υπάρχει πια. Στο άλλο κομμάτι που αφορά το τοπικό συμβούλιο, έχετε δικαίωμα να βάλετε μέχρι 2 σταυρούς. Σημειώστε το αυτό. Βοηθήστε αυτούς που θεωρείτε ότι θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά στους μεγαλύτερους, οπότε χρέος σας είστε στραγγό. Και πορευτέντες, μαθητεύσατε λέει ανά τα έθνη. Αυτό θα τους πω στο τέλος, πάντα με την καλή ένωση, έννοια και όχι με τίποτα άλλο. Λοιπόν, από το να σου πω με αλφαβητική σειρά, είναι η Αλυφαίρη Παναγιώτα. Ξέρετε γιατί είναι τυχερή, γιατί είναι πρώτη. Οπότε δεν θα έχετε κουραστεί να χειροκροτείτε όπως τελευταίος του ταλέπορης. Είναι ο Μλαχάκης ο Δημήτρης. Είναι η Κωνσταντινάκη Κωνσταντίνα. Είναι ο Παναγιάκος ο Δημήτρης. Ο Παναγιάκος ο Παναγιώτη. Ο Παπαδάκης ο Φιλής. Ανοίξτε δρόμο να πηγαίνετε στα χέρα. Ο Πενδίκης ο Γιάννης. Η Πενδικό Γιάννη Λίτσα. Ο Σουρλάς ο Γιάννης. Ο Σπυριδάκος ο Παναγιώτης. Στη θέση σας παιδιά ο Σπανάδιος. Η Τσακάρη Μαλιατάκη της Άντρης. Και η Κολέβα η Ελένη την οποία την έχω ξεχάσει πολλές φορές. Αλλά τι γίνεται. Δεν διαφέρει της προσοχής σας με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Πάμε στις Διές, Αρώνη Σταυρούλα. Ο Δενακοβίας ο Γιώργος. Η Δουμάνη Σοφία. Ο Καλογερίνης ο Λάκης. Κουντούρη Δήμητρα. Η Κορνικολής Χαράλαμπος. Ο Τσούκαλης Γιώργος. Λετάκη Ελισάβε. Λιάνος Σπύρος. Λιβανός Στάθης.
Μαλαβέλα Παναγιώτα. Μαρούσου Γκάμπρο. Μέρκης Παναγιώτη. Πετράκης Χρήστος. Καθάκης Σπύρος. Σωτήρανης Βαγγέλης. Καραδί Αλεξάνδρα. Ζάρακα. Δούκας Βασίλειος. Καραμολέκος Λαζαράκη Ευαγγελία. Ο Τραϊκόρος ο Παναγιώτης. Πάμε Μολάους. Αρώνης Ευστράτιος. Βαρά Ευγενία. Βλάχου Μαρία. Η Κωνσταντίνου η Ελένη. Ο Λούκος Πυρινάκος ο Βασίλης. Ο Μαυρομιχάλης ο Κλωστός. Η Μιχελάκου η Βασιλική. Ο Σαργκάνης ο Γιώργος. Ο Γιάννης μεταπήδησε από πρόεδρο στο τέτοιο. Είναι από τις μεταγραφές που κάνεις τώρα πόσα εκατομμύρια δεν ξέρω να συμβαίνει. Και ο Τσιμπήρης ο Γρηγόρης. Από την Δημοτική Ενότητα της Μονεβασίας είναι η Αμπέμπτου η Ματίνα. Είναι ο Βράγος ο Νίκος. Είναι ο Γιώργος ο Βαγγέλης. Η Γιαννού η Μαργαρίτα. Ο Κατλαμανάκης ο Παντελής. Η Λαζαράκη η Κατερίνα. Ο Ξηδιάς ο Γιάννης. Η Παγιώρα η Γεωργία. Ο Κρυφάκης ο Παναγιώτης. Η Τσαφατίνο η Κατερίνα. Η Χαραμή η Μαρία. Ο Χριστάκος ο Σταύρος. Και η Τσαφορά η Κατερίνα. Και φτάνουμε στο τοπικό εδώ των Μολάων, τους οποίους ήθελα να είναι εδώ πάνω. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι και αξίζουν τις προσοχή σας και τις ψήφους. Είναι ο Γιαννιός ο Κώστας. Γιατί σας έδωσα, σας άνοιξα την καρδιά μου, σας ενημέρωσα για κάποια πράγματα που ήθελα οπωσδήποτε να τα ξέρετε. Αυτό θα κυκλοφορήσει απόψε σε περισσότερους από το live μετάδοση που γίνεται. Η ουσία όμως είναι αυτό που σας είπα.
ότι είπαμε κάποια πράγματα τα οποία είναι απολύτως αληθή και θα ήθελα να τα μεταλαμβανεύσετε ή να ενημερώσετε και τους άλλους. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά και δώσουμε λάθος. Παρότι σας είπα ότι είναι η δεύτερη πατρίδα μου, αλλά όχι αυτή που γεννήθηκα. Σας. Σας προτρέπω ξανά να κάνετε τη σωστή επιλογή για όλα αυτά που σας είπα. Και από εκεί και πέρα να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Διαλέξτε αυτόν και αυτούς που θεωρείτε ότι θα σας ικανοποιήσουν, θα σας δώσουν την ελπίδα για τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, όπως είμαστε και τώρα και την επόμενη μεταετία. Καλή βραδιά, να έχουμε.